Είναι γεγονός ότι τα επιθετικά ανοίγματα μπορούν να βοηθήσουν κάποιον να κερδίσει πάρα πολύ γρήγορα μία παρτίδα και στο σημερινό βίντεο θα δεις πώς γίνεται αυτό. Πριν πάμε όμως σε αυτό το βίντεο, στο μάθημα αυτό καθ' αυτό, θα σου δείξω αυτό το προφίλ όπου έπαιξε με αυτόν εδώ τον παίχτη. Είναι πολύ καλός γενικά, λέει ότι έχει FIDE 230, έχει πάρει κάποιο κυπελάκι εδώ στο Λιτσέ, είναι streamer, πατώντας και στη σελίδα του στο streaming λέει ότι είναι 17 χρονών και παίζει πολύ γρήγορα και πραγματικά είναι πολύ καλός. Έχει 2700 στο Bullet, 2600 στο Blitz, 2500 στο Rapid, εντυπωσιακά πράγματα όλα αυτά και έχει και στα τακτικά 3400 Elo. Έχεις δει ποτέ ξανά τέτοιο Elo στα τακτικά? Και λέει ότι είναι και από τη Νίκουε που το έψαξα στο χάρτη και είναι αυτό εδώ το νησάκι. Δεν το έχω δει ποτέ μου. Και αν ανοίξω λίγο παραπάνω το χάρτη για να δούμε πού πραγματικά είναι αυτό το νησί, είναι εδώ ανάμεσα στην Αυστραλία, ας πούμε, και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι αυτό εδώ το νησάκι στη μέση του πουθενά πραγματικά. Αλλά επειδή τον έψαξα και λίγο παραπάνω και μπράβο του που έχει βάλει και το όνομά του κιόλας, μια χαρά. Πρέπει να είναι από το Ιράν αυτός και είναι και streamer, έχει και κανάλι, έχει και κάποια ομάδα στο Λιτσές και μπράβο του κιόλας που προσπαθεί και το κάνει. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε την παρτίδα και στο προηγούμενο βίντεο είδαμε ένα πολύ επιθετικό άνοιγμα, το Black Dimmer, το οποίο μπορείτε να το κοιτάξετε και πάλι. Θα σας δώσω link κάτω από το βίντεο. Έτσι λοιπόν, μόλις κάποιος παίξει την κίνηση Delta 5 και πάει να παίξει τη σταθερή σκανδιναβική, ένα πολύ πολύ καλό άνοιγμα, μπορούμε να παίξουμε την κίνηση Delta 4. Αυτός με έφαγε, βγάζω τον ύπο, κρατάει το πιόνι και παίζω Z3. Τώρα μου έπαιξε μια κίνηση που δεν την είχα αναλύσει και έχει κάποιο ενδιαφέρον, την ανέλησα μετά την παρτίδα Blitz και γι' αυτό λοιπόν είναι καλό για κάποιον ότι όταν παίζει να αναλύει τις παρτίδες του αμέσως μόλις παίξει, είτε κερδίσει είτε χάνει. Ο Κασπάρ αυτό έκανε αυτό, ακόμα και το έκανε δηλαδή πολύ πιο συχνά και περισσότερο από τους άλλους παίχτες. Ανέλυε πολύ ακόμα και τις παρτίδες που κέρδιζε, γιατί ακόμη και εκεί υπάρχουν λάθη. Ενώ κάποιος τυχαίος παίχτης απλά παίζει σκάκι, κερδίζει, χάνει, πατάει το rematch και δεν έχει καμία σημασία και μετά δεν βελτιώνεται. Η κίνηση εδώ είναι το αξιωματικό Z5, το οποίο δεν φαίνεται ξεκάθαρο το πώς θα απαντήσει ο Λευκός. Ο Λευκός εδώ έχει δύο καλές ιδέες, να φάει κατευθείαν ή να παίξει και το Ita4, το ακόμη πιο επιθετικό. Το να φάει αμέσως είναι αρκετά καλή κίνηση. Εδώ να φάει κατευθείαν. Εδώ πάνω στην παρτίδα έπαιξε το αξιωματικό Ita5 και για να μην το αφήσω και στη μέση, όταν θα φάει μπορεί να φάει με τον ύπο. Βασίλισσα εδώ που απειλεί τον ύπο και τον αξιωματικό. Ο υπολογιστής και διάφορες βάσεις δεδομένων δίνουν αυτή την κίνηση ως μία από τις πρώτες, όπου βάζει εδώ το αλογάκι και προσπαθεί να τα προστατεύσει όλα, αλλά είναι μία περίεργη θέση του ύπου και έπειτα από την κίνηση αξιωματικό Z4 ο λευκός εδώ έχει πλεονέκτημα γιατί απειλεί να φάει τον ύπο, απειλεί πάρα πάρα πολλά πράγματα, είναι δύσκολο για τον μαύρο να παίξει. Και η άλλη συνέχεια είναι ότι μπορεί να φάει εδώ στο γ3 που θα φάμε, απειλούμε τον αξιωματικό, μπορεί να βγει αυτός έξω, απειλούμε αυτό το πιόνι. Ο λευκός εδώ έχει σίγουρα αντάλλαγμα για το πιόνι που έδωσε. Δεν είναι τόσο ξεκάθαρη θέση για το μαύρο. Και το έχω δει αυτό το αξιωματικό Z5 κάποια στιγμή, είχα σκεφτεί να το παίξω και με τα μαύρα, αλλά γενικότερα είναι δύσκολες τέτοιες κινήσεις να τις χειριστεί κάποιος. Είναι δύσκολες οι θέσεις, ακόμα και αν ο υπολογιστής δίνει ως λίγο καλύτερα τα μαύρα εδώ. Έπαιξα αυτή την κίνηση, προφανώς γιατί τον απειλώ να φάω και να φάω εδώ. Αυτός τώρα έφαγε ο ύπος, έπαιξε αυτή την κίνηση και επειδή δεν έχω τόσο καλό τετράγωνο για τον αξιωματικό, πάω να τους ανταλλάξω. Λέω, OK, μπορείς να ανταλλάξεις αν θέλεις τους αξιωματικούς, θα κάνω μετά μικρό ροκέι και θα αρχίσω να χτίζω πίεση πάνω εδώ στον ύπο σου. Αυτός έπαιξε μια επιθετική κίνηση, το αξιωματικό Δέλτα 6, και τώρα τον έφαγα. Έφαγε και τι θα παίξετε εδώ με τα λευκά? Ο λευκός έχει μια πολύ σπουδαία κίνηση εδώ για να τιμωρήσει πραγματικά τον μαύρο και η κίνηση εδώ την δίνει τώρα υπολογιστής ως πρώτη, δεν την έδινε ακριβώς πρώτη, είναι η κίνηση βασίλισσα ε2 και έχει προβληματάκια γιατί αν βάλει τη βασίλισσα εδώ μπροστά τώρα θα του φάω τον ύπο και δεν μπορεί να φάει με τη βασίλισσα, οπότε λοιπόν μετά από τις ανταλλαγές κάπως έτσι θα φάει και τώρα έχει τριπλωμένα πιόνια που σιγά σιγά θα πάμε να τα φάμε πίσω. Αυτή είναι η ιδέα εδώ του λευκού. Οπότε αυτός μετά από αυτή την κίνηση βάζει πίσω τον αξιωματικό, πάλι τρώει και μεγάλο ροκέ. Πολύ εύκολα, πολύ γρήγορα έχουμε ολοκληρώσει την ανάπτυξή μας. Τώρα αυτός έχει πολλά προβλήματα εδώ. Έβαλε αυτή την κίνηση. Δεν είδα εδώ ότι κατευθείαν στείνει, κατευθείαν με αυτή την κίνηση ότι θα φάω κάποιο πιόνι, αλλά έπαιξε κάτι εξίσου καλό για να μην φεύγει ο βασιλιάς από το κέντρο. Και μετά τον Ντάμα Δέλτα 7 που παίζει αυτός, ο λευκός έχει μια πολύ ωραία κίνηση. Ποια είναι αυτή?
και η κίνηση είναι ύπος Δέλτα 5. Και αυτός εδώ εγκατέλειψε φυσικά, γιατί αν η Βασίλισσα φάει τον ύπο θα φάω, και αν παίξει οτιδήποτε άλλο, δηλαδή δεν ξέρω ακριβώς τι μπορεί να παίξει, κάτι τέτοιο ας πούμε, υπάρχει και αυτό το διπλό χτύπημα, το τριπλό τώρα, που απειλεί τον βασιλιά, τη βασίλισσα και τον πύργο. Τα απειλούμε όλα. Και έτσι λοιπόν κατάφερα να κερδίσω αυτόν τον παιχταρά σε 13 κινήσεις. Χρησιμοποιώντας επιθετικά ανοίγματα μπορείτε να κερδίσετε παρτίδες. Και θέλω να σας δείξω τώρα τη σειρά μαθημάτων που έχω φτιάξει για τα 10 επιθετικά ανοίγματα και πώς θα τη βρείτε. Αν πάτε στην αρχική σελίδα μπορείτε να πατήσετε εδώ τα 10 επιθετικά ανοίγματα. Αν η σελίδα είναι στα αγγλικά μπορείτε να πάτε τέλος την τελευταία γραμμή κάτω και να πατήσετε ελληνικά. Και μπορείτε να το βρείτε και από το e-shop. Εάν πατήσετε προϊόντα, εδώ που λέει, μπορείτε να βρείτε τη σειρά μαθημάτων η οποία έχει έκπτωση για κάποιες μέρες τώρα, ή μπορείτε να το βρείτε και από τα μαθήματα, πατώντας εδώ και μετά τα μαθήματα στο άνοιγμα και μετά το άνοιγμα βλέπετε εδώ τη σειρά μαθημάτων, όπου έχει πάρα πολλά ανοίγματα, είναι περίπου 3,5 ώρες, έχει 36 παιχνίδια, 50 παραδείγματα στο τέλος για πρακτική εφαρμογή, γιατί έτσι μαθαίνουμε σκάκι, όχι μόνο το θεωρητικό μάθημα αλλά και το πρακτικό, και μπορείτε να πάτε να διαβάσετε την αναλυτική περιγραφή των μαθημάτων και να κάνετε εγγραφή σε αυτά. Θα χαρώ να τα πούμε μέσα στα μαθήματα.